Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αγροτικό Βήμα και σήμερα στην Δέλτα Τηλεόραση. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι σε δύο μέρη. Στο πρώτο ημίωρο θα συζητήσουμε για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής θα συζητήσουμε για την ΕΦΥΗ Γεωργία. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, σήμερα καλεσμένος στο στούντιο είναι ο κύριος Διονύσης Κλάδης, στέλεχος του ΚΚΕ. Κύριε Κλάδη, σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας σήμερα να δούμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τον νομό Εύρου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, ότι για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρη τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε, δηλαδή στην ουσία το κλείσιμο του εργοστασίου μέσα και από το κόψιμο του ρεύματος που έγινε από την ΔΕΗ, υπάρχουν μέχρι στιγμής, παρόλο το ότι τη σοβαρότητα του προβλήματος, μέχρι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοινώσεων κτλ. Υπάρχει μια ανακοίνωση που έχει βγει από την Επιτροπή Περιοχής του ΚΚΕ, γι' αυτό και σήμερα έχουμε εδώ πέρα το στέλεχος του ΚΚΕ για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Έχει κάνει μια συνεδρίαση, δύο συνεδριάσεις ο Δήμος Ορεστιάδας. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Δήμαρχο και η κυρία Γκουγουσκίδου, Δημοτικός Σύμβουλος των Δήμων Ορεστιάδας, που επίσης έχει βγάλει μια ανακοίνωση και έχει μια κατάθεση ερώτησης ο κύριος Δημοσχάκης. Από το σύνολο των φορέων του νομού Εύρου, δυστυχέστατα, είναι μόνο αυτοί που ανέφερα που έχουν ευαισθητοποιηθεί για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας σοβαρά, γιατί πρόκειται για ζητήματα που έχουν σχέση με την οικονομία της περιοχής, έχουν σχέση με ανθρώπους, με απαξίωση ανθρώπων, περιουσιών και παραγωγικών δυνάμεων και θα πρέπει να τα έχουμε στην πρώτη γραμμή. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ευρύτερες αντιστάσεις και γι' αυτό ίσως φτάσαμε και σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Να πάμε όμως στον καλεσμένο μας, τον κύριο Κλάδη. Κύριε Κλάδη, εσείς βγάλατε σαν Επιτροπή Περιοχής μία ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα. Έχετε κάνει και κατ' επανάληψη σαν ΚΚΕ παρεμβάσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να δούμε ποια είναι η σημερινή κατάσταση και πώς εσείς την αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πραγματικότητα πια. Πέρα από εξαγγελίες που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα, μεγάλα λόγια, πλέον υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα. Αυτήν αναδεικνύουμε και με την ανακοίνωση της Επιτροπής Περιοχής του ΚΚΕ, εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και αυτή η σκληρή πραγματικότητα δυστυχώς λέει ότι η ΔΕΗ έχει κόψει το ρεύμα, λέει ότι οι εργαζόμενοι έχουν μεταταχθεί πια και εδώ στην Ορεστιάδα, λέει ότι στην ουσία το εργοστάσιο και η παραγωγή συνεπακόλουθα της ζάχαρης και στην περιοχή μας και γενικότερα, πέρα από τη συρρήκνωση που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα, πλέον μιλάμε για πραγματικά σταμάτημα της παραγωγής, κλείσιμο του εργοστασίου. Φτάνουμε πλέον σε ένα σημείο δηλαδή που ενώ η χώρα μας, όχι πριν 50 χρόνια, πριν λίγα χρόνια, μέχρι το 2005 ας πούμε, ήταν αυτάρκης σε ένα προϊόν το οποίο είναι στα σπίτια όλων μας καθημερινά πια. Είδος πρώτης ανάγκης. Ναι. Πλέον η παραγωγή είναι στους 15.000 τόνους από 350.000 τόνους που ήταν πριν λίγα χρόνια. Το ξαναλέω, δηλαδή δεν είναι... Δεν μιλάμε μέσα σε μια 50 ετία, ας πούμε, κτλ. Και άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν, που δεν είναι μόνο ότι δούλευαν ή τέλος πάντων τι θα γίνει με τις δουλειές τους, οι τελευταίοι που είχαν απομείνει, γιατί υπάρχει μια απαξίωση συνολικά όλο αυτό το διάστημα, πέρα από αυτό χάνεται μια τεχνογνωσία, δηλαδή ένα εργατικό δυναμικό το οποίο είναι ειδικευμένο σε συγκεκριμένο τομέα. Και χρειάζεται να υπάρχει και για τη χώρα μας συνολικά τέτοιο εργατικό δυναμικό. Είμαστε περήφανοι όταν έχουμε τέτοιο εργατικό δυναμικό και χρειάζεται συνολικότερα. Επίσης, υπάρχει το ζήτημα με τους καλλιεργητές. Πολύ σημαντικό ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια από 20.000, αν δεν κάνω λάθος, πανελλαδικά
αγρότες που ασχολούνταν με την τευτοκαλλιέργεια έχουν μείνει ελάχιστοι. Κύριε Κλάδη, τώρα την προηγούμενη, πριν 10-15 μέρες πληρώσανε την συνδεδεμένη στα τεύθλα και είναι ένα στοιχείο αυτό που δείχνει ορισμένα πράγματα. Στο σύνολο της χώρας πληρωθήκαν 335 παραγωγοί, δηλαδή από τους 20.000 που είπατε παραγωγούς που ήταν πανελλαδικά και όπως πολύ σωστά λέτε δεν είναι πολύ μακριά, μιλάμε για το 2005 που αρχίσαν να γίνονται οι ανατροπές. Φτάσαμε το 2018 σε 335 παραγωγούς όλη την χώρα και για τον ομό Εύρου είχαμε τα τελευταία χρόνια πριν αρχίσουν το πρώτο κλείσιμο που έγινε το 2015 είχαμε 6.000 συμβάσεις. Δηλαδή 6.000 αγροτικά νοικοκυριά είχαν συμβληθεί με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και παρέδιδαν τα τεύθυνα που καλλιεργούσαν στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Δηλαδή μια τεράστια καταστροφή. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να υπολογίσουμε, είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και πρέπει να υπολογίσουμε μέσα σε αυτά την απαξίωση στις υποδομές, στα μηχανήματα, που και αυτά είναι με χρήματα και του ελληνικού λαού, αν θέλετε, έχουν γίνει, στα εργαλεία, ή τευτεροεξαγωγής επίσης, που έχουν ζητήματα. Παλιότερα είχαμε ένα πλέγμα ολόκληρο ειδικοτήτων, μηχανικοί, έτσι, που φτιάχνανε, πώς να το πω, τις μηχανές και όλα αυτά για την εξαγωγή, οι συντηρητές, ας πούμε, και τα λοιπά. Μιας και υπήρχαν 250 μηχανές, ας πούμε, εξαγωγής τέθλων, ενώ τώρα λειτουργούν 25 και αυτές τελειώσανε. Τελειώσουν σιγά σιγά. Από αυτήν την άποψη, δηλαδή, είναι ένα ολόκληρο πλέγμα ειδικοτήτων που εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι δεν έγινε, πώς να το πω, μια καταστροφή. Δεν είχαμε, ξέρω εγώ, πόλεμο και μια καλλιέργεια καταστράφηκε. Ή δεν είχαμε, ξέρω εγώ, μια νόσο, ας το πούμε έτσι, που δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τεύθυλα. Ούτε καν ακραία καιρικά φαινόμενα που συνήθως εκεί ρίχνουμε τις ευθύνες για οτιδήποτε στραβοπάει. Δεν είχαμε μια τέτοιου είδους εξέλιξη κοσμογονική, να το πω έτσι, και ξαφνικά δεν, μέσα σε μια δεκαετία, 15 ετία, ας πούμε, πλέον δεν παράγουμε ζάχαρη και όλη τη διαδικασία, τέλος πάντων. Δεν καταστράφηκαν, δεν καήκαν τα εργοστάσια. Ας το πούμε έτσι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Άρα χρειάζεται να δούμε τι φταίει, πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την εξέλιξη. Και κατά τη γνώμη μας υπάρχουν σημαντικές ευθύνες σε όλα τα επίπεδα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τους Δήμους και την Περιφέρεια, τους τοπικούς βουλευτές, αλλά και γενικότερα την πολιτική και όσων κυβερνήσανε σε αυτή τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, μαζί με αυτούς και την σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που άλλα έλεγε ακόμα και από το βήμα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, εντός αγωγικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε αναφέρει και είχε υποσχεθεί ότι το εργοστάσιο θα λειτουργήσει, όλα θα είναι μέλι γάλα, έτσι, και δυστυχώς φτάνει η ώρα της αποκάλυψης εντός εισαγωγικών, που μπορεί να είναι και βιβλική, είναι κοσμική. Είναι και ο τίτλος που μπορούμε να το θέσουμε έτσι, αλλά και αποκάλυψης από την άποψη, γιατί πρόκειται μια καταστροφή στην ουσία, αλλά και αποκάλυψη από την άποψη ότι τώρα πέφτουν οι μάσκες συνολικά για το τι έχει να γίνει και το τι πραγματικά γίνεται. Ακόμα όμως και με τα σενάρια που λέγονται σε σχέση με το ένα σχέδιο εξυγίανσης, αυτά που βλέπουμε στον τύπο που βγαίνουν όλα τα σενάρια, ακόμα και σε αυτά τα σχέδια να πάρουμε υπόψη μας, πριν μιλήσουμε λίγο για τις ευθύνες και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, ότι το εργοστάσιο στην Οριστιάδα, η τεφλοκαλλιέργεια στην Οριστιάδα, με βάση ακόμα και τις καλύτερες, τις πιο αισιόδοξες, ότι το σχέδιο εξυγίανσης, δηλαδή προβλέψεις ότι το σχέδιο εξυγίανσης θα πάει όπως πρέπει, ας πούμε, κτλ. Ακόμα και με αυτές, εδώ στην περιοχή μας, και το εργοστάσιο είναι για κλείσιμο και η τεφλοπαραγωγή πάει στην ουσία σε εξαφάνιση. Και αυτό γιατί στην ουσία το καλό σενάριο, αν πραγματοποιηθεί και αυτό, είναι η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης πια να γίνει
ένα εμπορικό τμήμα, να καλλιεργεί το πολύ πολύ να παράγει 15.000 τόνους ζάχαρης, και αυτό θα γίνεται στο εργοστάσιο στο Πλατή, και μάλιστα προβλέπει ότι της Μαθίας, του Πλατή Μαθίας, και αυτό προβλέπει μάλιστα ότι τα τεύτλα που θα αξιοποιούνται σε αυτό το εργοστάσιο θα είναι από τη γύρω περιοχή, για να έχει και μείωση του κόστους μεταφοράς κτλ. Άρα η περιοχή μας έτσι κι αλλιώς πάλι βγαίνει. Το προσαρμόζουν δηλαδή στα σημερινά δεδομένα, στη χρονιά φέτος, που περίπου 15.000 τόνους ζάχαρης επεξεργάστηκε το εργοστάσιο στο Πλατή της Ημαθίας. Και προς επιβεβαίωση αυτών που λέτε, κύριε Κλάδη, πριν μερικές μέρες ο κύριος Πιτσιγόρελος, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, στον οποίο υπάγεται η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, δήλωσε ότι 1,5 χρόνο δεν θα ανάψουν τα φουγάρα των εργοστασίων, δεν θα σπαρθούν τεύτερα. Μέχρι δηλαδή να μπουν σε διαδικασίες αυτές να λειτουργήσουν, αυτό το σενάριο το οποίο επεξεργάζεται η Τράπεζα Πειραιώς, την οποία έχουν πάει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης μετά το ξεπούλημα της αγροτικής και το μετατραπή της σε καλή και κακή. Πάντα έχουμε το καλό και το κακό, αλλά καλός ο κακός και ο άσχημος, Western. Ακριβώς αυτό είπε, ότι θα πρέπει 1,5 χρόνο να κλείσουν, και δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση από το 21 και μετά, και μόνο για το Πλατή Μαθίας. Που όλα αυτά τα χρόνια τι θα γίνει, πρακτικά δηλαδή η εμπειρία δείχνει, με αυτά που κάνανε τα προηγούμενα χρόνια εδώ, με τα προγράμματα που είχαν για να αποσυρθούν τεφτλοπαραγωγές, που το οδηγήσαν από 6.000, από 20.000 να πάμε σε 430 σε όλη την Ελλάδα. Άμα 1,5 χρόνο κλείσει η καλλιέργεια αυτή, ποιος μετά θα πάει να ξανακαλλιεργήσει και ποιος θα εμπιστεύεται ποιον για να καλλιεργήσει. Δηλαδή καταστραφήκαμε. Τελείως. Είναι αλήθεια. Και εδώ χρειάζεται να αναδειχθεί η ευθύνη πια και η πολιτική ευθύνη που υπάρχει για αυτή την κατάσταση στην οποία φτάνουμε σήμερα. Δυστυχώς, το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα από όλα αυτά τα χρόνια, προειδοποιούσε και για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων και στον αγροτικό τομέα και στην περίπτωση συγκεκριμένα της βιομηχανίας ζάχαρης και γενικά της παραγωγής τεύθυλων κτλ. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι υπήρξε μια απόφαση που ξεκίνησαν όλα αυτά. Η απόφαση δεν ήρθε από το πουθενά, ήρθε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτή η απόφαση έλεγε ότι πρέπει να μειωθεί η παραγωγή ζάχαρης στην Ελλάδα. Και λέει, θα μπορούσε να πει κανένας, γιατί να υπάρχει μια τέτοια απόφαση, ας το πούμε. Πρόταση και τελικά απόφαση. Εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια ένωση η οποία εξυπηρετεί την φιλία, τον λαό, την αλληλεγγύη, τις οικονομικές σχέσεις, ας πούμε, κτλ. Είναι μια ένωση, στην ουσία, αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μια ένωση μονοπωλίων, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που στην ουσία αυτοί κάνουν και κουμάντο στις πραγματικές αποφάσεις κτλ. Μην ξεχνάμε, πέρα από τα δεκάδες χιλιάδες λομπίστες που υπάρχουν στις Βρυξέλλες και κυκλοφορούν, από τη φύση της, από την ίδρυσή της, αυτή την λογική εξυπηρετεί, πέρα από το όποιο περιτύλιγμα εντός εισαγωγικών είχε σε πολιτικό επίπεδο για να λανσαριστεί σε έναν κόσμο. Άρα, ποια ήταν αυτή η πολιτική η οποία έσπρωχνε προς αυτού του είδους αποφάσεις? Η πολιτική που λέει ότι και στη ζάχαρη, όπως και σε άλλα προϊόντα, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε τα θαύαμε στις κομματερές κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση μία, να το πω, τα μονοπόλια σε συγκεκριμένες χώρες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε δραστηριοποιούνται μεγάλα μονοπόλια στη Γερμανία, με πλάτες Γερμανίας και στην Πολωνία τώρα τελευταία, αντίστοιχα σε άλλες χώρες. Από αυτή την άποψη θέλανε με αυτή την απόφαση να ενισχύσουν αυτή τη λογική. Επίσης θέλανε να ενισχύσουν το γεγονός ότι δεν μπορεί μια βιομηχανία ζάχαρης, μια παραγωγή ζάχαρης να είναι κρατική ή οτιδήποτε άλλο. Έπρεπε να περάσει σε ιδιωτικά χέρια. Όλα αυτά λοιπόν μαζί είναι μια πλευρά της ιδιωτικοποίησης, δηλαδή, και τα λοιπά που βλέπουμε.
Όλα αυτά μαζί όθησαν στην απαξίωση, στον περιορισμό και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική που λέει ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα είναι κόμβος μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων, ότι θα είναι μια περιοχή, μια χώρα που θα έχει τουρισμό ανεπτυγμένο. Γι' αυτά μας θέλουν, να το πούμε έτσι απλά, στρατηγικούς τομείς, ας πούμε, κτλ. Από αυτήν την άποψη, μέσα σε αυτήν την κατεύθυνση δεν χωράνε να παράγουμε τέτοιο, θα τα αγοράζουμε από άλλα μονοπόλια που ασχολούνται, που ήταν πιο ισχυρά και σε αυτόν τον ανταγωνισμό κατάφεραν να κερδίσουν, ας πούμε. Στον τομέα της ζάχαρης, να το πούμε έτσι απλά, η Γερμανία έχει το 46% της πίτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18% η Γαλλία και 11% η Βρετανία. Και όπως σωστά είπατε, και η Πολωνία τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι γερμανικά κεφάλαια, δηλαδή. Οπότε μας κάνανε ένα καταμερισμό, λένε εσείς παιδιά δεν έχετε κανένα λόγο να ασχολείστε με τη ζάχαρη, ασχοληθείτε με τίποτα άλλο, ναι. Και δεν έχει σημασία τα εργοστάσια που έχετε φτιάξει, τις υποδομές που έχετε φτιάξει, κρατικές είναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, καταστρέψτε τις. Ή, εφόσον καταστραφούν και τα λοιπά, μπορεί να βρεθεί ένας στρατηγικός επενδυτής και να πει ότι τώρα πια με μισθούς, με εργόσιμα, ας πούμε, και τα λοιπά, ή οτιδήποτε άλλο, με μισθούς πείνας και τα λοιπά, θα έρθω εγώ να επενδύσω, παίρνοντας φτηνή πρώτη ύλη κτλ. Γιατί μπορεί να γίνει και αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον. Γιατί όπως είπαμε πριν, δεν άλλαξε το κλίμα π.χ. και δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τέφτλα. Όχι, ίσα ίσα που οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες είναι κατάλληλες. Ακριβώς αυτό. Άρα μπορεί να υπάρχει και αυτό στο. Όταν το δούμε δηλαδή και αυτό στο το επόμενο διάστημα. Αλλά και πάλι και αυτό θα γίνει μόνο όσο έχουν εξασφαλιστεί ότι οι μισθοί θα είναι χαμηλοί, δεν θα υπάρχουν δικαιώματα, ότι θα αγοράζουν τα τέφλα από τον παραγωγό, από τον όποιο παραγωγό έχει απομείνει ή τέλος πάντων ξαναμπεί σε αυτή την παραγωγή μετά από κάποια χρόνια, σε ξεφτελιστικές τιμές, όταν το κόστος παραγωγής θα επιβαρύνει ή αν θα έχουν δημιουργηθεί μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα, όπως είναι και η κατεύθυνση που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά για όλες τις καλλιέργειες, όχι μόνο. Και αυτό το βλέπουμε στην ουσία σε μια προσπάθεια, τώρα είναι και αγρότες στα μπλόκα, όπου γίνεται μια προσπάθεια να επιβιώσουν οι άνθρωποι, γιατί το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί. Τα ξέρουν πολύ καλά και οι φίλοι αγρότες που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Κάθε φορά συνέχεια παρεμβαίνουν και ρωτάνε για το ΑΒ προϊόν το οποίο είναι σε απαξίωση, τι γίνεται, αν θα πάρουν αποζημιώσεις, πότε θα πληρωθούν. Αυτή η αγωνία είναι πολύ έντονη. Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε αυτό το χαρακτηριστικό που είπατε και εσείς πριν στην πολιτική αυτή, ότι είναι πολιτική η οποία υλοποιείται απόφαση, που στηρίζεται πάνω στην οικονομία βέβαια και σε όλα αυτά τα ζητήματα που βάζει σε προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα. Ένα χαρακτηριστικό, το είπατε και εσείς πριν, το ζήτημα ότι επιδοτούν για να τιμή μην παραγωγή. Παράγουμε. Αυτό πάντα πρέπει να προβληματίσει και τους αγρότες και συνολικά τον ελληνικό λαό. Να βγάλει ένα συμπέρασμα. Υπήρχαν επιδοτήσεις για να θάβουμε παλιότερα τα πορτοκάλια. Επιδοτήσεις για να έχουμε χέρσα τα χωράφια σε αγρανάπτωση κτλ. Επιδοτήσεις για να μην παράγουμε, ας πούμε, τέφτυλα. Επιδοτήσεις για να μην παράγουμε καπνό, γίνανε αυτά όλα και οδηγήσαν όλα αυτά σε απαξίωση δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Άρα, για να δούμε λίγο, γιατί πολλά έχουν ακουστεί και με τις επιδοτήσεις και όλα αυτά και τα χρήματα που δίνει στην αγροτικό τομέα κτλ. Τελικά, τώρα που κάνουμε ταμείο, μετά από τόσα χρόνια, βοήθησαν, συνέβαλαν όλα αυτά τα ζητήματα που στον τελική δεν μας τα χάριζε κανένας όλα αυτά τα χρήματα. Οι επιδοτήσεις, ας πούμε, δεν ήταν χαριστικές, δεν είναι λεφτά τα οποία δεν έχει. Δηλαδή, ο Κορβανάς, ας το πούμε έτσι, το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει η συμμετοχή του κράτους. Το υπάρχει η συμμετοχή του κράτους. Όταν λοιπόν δίνουμε χρήματα και αυτά τα χρήματα που θα μπορούσαμε να τα δίνουμε στην παραγωγή, σε κλάδους που μπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν για να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες. Όταν αυτά τα χρήματα λοιπόν πηγαίνουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστρέφουν μέσω των επιδοτήσεων οτιδήποτε άλλων προγραμμάτων για να μειώνεται η παραγωγή, να απαξιώνεται κτλ. Τελικά
Μπορεί για 1, 2, 3 χρόνια κάποιοι να πούν ότι βάλαμε κάποια χρήματα στην άκρη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τελικά το ταμείο που μπορούμε να κάνουμε τώρα και μπροστά στις ευρωεκλογές, αν θέλετε, για να δούμε, ωφέλησε τη χώρα. Και εμείς σαν ΚΚΕ βάζουμε και ένα, ακόμα μια πολύ σημαντική κατά εμάς πλευρά. Τελικά, όταν έχεις προϊόντα τα οποία μπορούν να σου καλύψουν, έχεις δηλαδή τον ήλιο, το έδαφος και τα λοιπά, τα πάντα, που μπορείς να παράγεις προϊόντα για να καλύψεις τις διατροφικές ανάγκες του λαού σου. Γιατί αυτό να μην μπορείς να το κάνεις, όπως τώρα με τη ζάχαρη, όπως με το αγελαδινό γάλα και γενικότερα με διάφορα προϊόντα που πλήττονται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζει άλλους, πώς να το πω, ρυθμίζει διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, κύριε Κράτη. Για παράδειγμα, στον τομέα, για το θέμα της ζάχαρης που συζητούμε, το 2005, πριν να γίνουν όλα αυτά, να μας επιβάλλουν τη μείωση των ποσοστών κτλ., παράγαμε 350.000 τόνους ζάχαρης. Οι ανάγκες μας ήταν για 320.000 σαν χώρα. Δηλαδή, είχαμε και μια δυνατότητα να εξάγουμε ένα μέρος αυτών. Σωστό. Και σήμερα παράγουμε 15.000 τόνους, δηλαδή δεν καλύπτουμε ούτε το 1/10 των αναγκών της χώρας και γι' αυτό και όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε εργοστάσιο, ναι, Γερμανίας, ζάχαρη Γερμανίας κτλ. Το οποίο εισάγεται και αυτό σημαίνει το εμπορικό μας ισοζύγιο είναι αρνητικό. Ναι. Και το βάζουμε και από μια ακόμα πλευρά. Να σκεφτούμε λίγο, γιατί πολλά ζητήματα τα θεωρούμε δεδομένα, που όμως στη ζωή δεν είναι έτσι. Για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Υπάρχουν τα ζητήματα του, οι διάφοροι ανταγωνισμοί, υπάρχει το Brexit, υπάρχει η κόντρα Ιταλίας με το Σαλβίνι εκεί, τους 5 αστέρες κτλ. Για κόντρες με βάση το μείγμα διαχείρισης. Θεωρούν ότι η αστική τάξη, ας πούμε, της Ιταλίας έχει χάσει σε σχέση με την Γαλλία, ακόμα περισσότερο σε σχέση με τη Γερμανία. Υπάρχουν δηλαδή σύνθετοι ανταγωνισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνίζεται τη Ρωσία, που είχαμε και ζήτημα εδώ με αγροτικά προϊόντα, με το ξέρετε πολύ καλά, και είχαμε χασούρα από αυτή την άποψη. Ανταγωνίζεται με την Κίνα, ανταγωνίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα βλέπουμε αυτά σε όλους τους κρίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί κάπου θα σκάσουν. Όπως επίσης και ότι το οικοδόμημα συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλειδωνίζεται, δεν είναι σταθερό, ούτε θα είναι αιώνιο κτλ. Άρα, ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, η οικονομία μας, η διατροφή του λαού μας και τα λοιπά, θα πληγεί και έχει πληγεί και θα πληγεί ανεπανόρθωτα και θα έχουμε σοβαρές δυσκολίες να καλύψουμε τις διατροφικές μας ανάγκες. Γιατί δυστυχώς και οι οικονομικές εξελίξεις δεν είναι καλές και όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί και οι κλειδονισμοί, ας πούμε, στο σύστημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρουμε πού μπορούν να οδηγήσουν. Από αυτήν την άποψη, ακόμα περισσότερο, θα πρέπει να σκεφτούμε 2 φορές πιο σοβαρά το τι πρέπει γίνεται, να κάνουμε. Το τι πρέπει να κάνουμε. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομα όσο μπορείτε, για την πρόταση του ΚΚΕ. Ναι. Εν κατακλείδη, λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν ευθύνες από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ευθύνη στο προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό, στη η κυβέρνηση που είχαμε, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, που αποκαλύπτεται πια με όλα αυτά τα ψέματα που έχουν υποθεί. Όλοι αυτοί στηρίξανε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ευθύνη γι' αυτό. Κανένας δεν αντιπάλεψε. Και όσοι τώρα βγαίνουν και κλαίνε για το κλείσιμο κτλ., πρέπει να δουν τις ευθύνες που έχουν και οι ίδιοι, υλοποιώντας αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι άμυροι ευθυνών. Όλα αυτά τα χρόνια στηρίζανε αυτή την πολιτική. Άρα τώρα που φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να λέμε κακώς. Δεν είναι θέμα διαπραγματευτεί, αν δεν διαπραγματεύτηκα καλά ή όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Είναι συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Εφόσον λοιπόν στηρίζει κτλ., πρέπει να υπάρχουν και ευθύνες, και οι οποίες ευθύνες πρέπει να δοθούν και από τους αγρότες και από τους εργαζόμενους στις αντίστοιχες πολιτικές δυνάμεις. Επίσης, χρειάζεται τώρα, γιατί υπάρχει
υπάρχει το ζήτημα και των Δήμων και Περιφερειάρχων, μπροστά και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Για παράδειγμα, τώρα οι εργαζόμενοι μετατάσσονται στο Δήμο χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια για την πληρωμή τους στο Δήμο της Οριστιάδας. Άρα μπαίνει και το ζήτημα ότι χρειαζόμαστε δημάρχους αγωνιστές, σαν αυτούς που προτείνει και στηρίζει με τη λαϊκή συσπήρωση το ΚΚΕ, ώστε να διεκδικήσουν την πληρωμή από το δημόσιο όλο αυτό, να μην επιβαρύνουν τους δημότες για ακόμα μια φορά. Και ανεβαίνουν τα δημοτικά τέλη. Ακριβώς. Επόμενα, όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε υπόψη και στην τελική, ας σκεφτεί και ο λαός τη συνολική πρόταση του ΚΚΕ, που πραγματικά υπάρχει ανάγκη να τη δούμε, από την άποψη ότι και να συγκρουστούν και να οργανώσουν, και σε αυτό ξέρουν πολύ καλά ότι το ΚΚΕ θα είναι μπροστά, να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια σε αυτή την πολιτική που τους κυκλυρίζει και δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά και στραμμένο το βλέμμα μας στην επόμενη μέρα, στην εργατική λαϊκή εξουσία, στον σοσιαλισμό, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες, πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας, να στηρίξουν μια οικονομία όπου δεν θα κάνουν κουμάντο τα μονοπόλια, τα κέρδη, οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά θα υπάρχει μια ανάπτυξη με βάση ένα κεντρικό σχεδιασμό και μια ανάπτυξη με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Κύριε Κλάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σήμερα στην συζήτησή μας. Κυρίες και κύριοι, λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε στο άλλο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε, την ΕΦΗ Γεωργία και την Γεωργική Συμβουλή. Σε λίγο, πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επανερχόμαστε στην συζήτηση στο στούντιο. Τώρα, όπως σας είχα πει, το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα αφορά την ΕΦΗ Γεωργία και την Γεωργική Συμβουλή. Εδώ στο στούντιο μας είναι δύο καταξιωμένα στελέχη. Είναι ο κύριος Νίκος Στουπής, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροτικής Καινοτομίας. Καλησπέρα, κύριε Στουπή. Σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κυλίμο. Καλησπέρα στην Ακριτική Θράκη. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ και γιατί από εδώ ξεκινάει το οδηπορικό της Αγροτικής Καινοτομίας ενημέρωσης και προώθησης της ΕΦΗΟΥΣ Γεωργίας από τον ακριτικό νομό της χώρας, με την τόσο πλούσια παράδοση στη γεωργία μας. Εσείς βέβαια έχετε και μια εμπειρία εδώ με τις προηγούμενες ιδιότητες που είχατε και σαν πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αλλά και σαν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είχατε επισκεφτεί εδώ την περιοχή. Ναι, έχω κοντεύω να πιάσω ρίζες εδώ στον Εύρο, γιατί εδώ υπηρέτησα για τη θητεία μου, τη στρατιωτική. Δεν πιστεύω να σε κάναμε και κάπρο εδώ. Όχι, όχι. Ευτυχώς. Βορειοελλαδίτη όμως. Βορειοελλαδίτη. Λοιπόν. Και βέβαια να σας πω ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι ότι ξεκίνησε με επιτυχία αυτή η περιοδία. Ήδη λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, ήρθαμε από την Ορεστιάδα. Από μια... Βιάζεστε όμως, πρέπει να παρουσιάσω και τον δεύτερο καλεσμένο. Παρακαλώ. Που είναι ο κύριος Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος. Είναι πρόεδρος της Neurobanklink, υπεύθυνος της... του προγράμματος GSense και μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της Αγροτικής Καινοτομίας. Κύριε Χατζηπαπαδόπουλε, σας ευχαριστώ που είστε και εσείς σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Εγώ ευχαριστώ. Είναι τιμή μου πάλι που επισκέφτομαι τον Εύρο. Έχουμε ξεκινήσει, όπως είπε και ο κύριος Στουπής, εδώ από την Ακριτική Θράκη, θα έλεγα αρκετά νωρίς, εδώ και κάποια χρόνια, πιο νωρίς σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, την διαδικασία της εφαρμογής της ΕΦΗΟΥΣ Γεωργίας, που είναι η γεωργία της ψηφιακής εποχής. Και θα λέγω ότι εδώ πέρα βρίσκουμε, εκτός από τη μεγάλη παράδοση που υπάρχει στη γεωργία, βρίσκουμε και ανθρώπους που είναι έτοιμοι να αποδεχθούν τις καινοτομίες και να τραβήξουν μπροστά σε ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Ξέρετε, κύριε Χατζηπαπαδόπουλε, αυτό που λέτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αποδεχθούν τις καινοτομίες έχει σχέση και με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν βιώσει. Και βέβαια είναι το ευτύχημα σήμερα ότι η πληροφορία, η ενημέρωση διαχέεται και πολύ εύκολα μπορεί να βρει κάποιος την πληροφορία και την ενημέρωση και βλέπει ότι υπάρχουν εργαλεία σήμερα που μπορούν να τον βοηθήσουν να βγει από τη μιζέρια του. Και ίσως είναι αυτή ένας από τους λόγους που υπάρχει μια αποδοχή.
Υπάρχουν τα εργαλεία, αυτό είναι σίγουρο, και εμείς πάνω σε αυτό ακριβώς δουλεύουμε, σε αυτά τα εργαλεία. Αλλά ξέρετε, είναι δύσκολο για τους ανθρώπους που έχουν μια μεγάλη εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο τομέα να αλλάξουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τη δουλειά από την οποία βγάζουν το ψωμί τους. Χρειάζεται να είναι και κάποια μυαλά λίγο πιο διορατικά και λίγο πιο καινοτόμα για να πάρουν το μικρό ρίσκο και να κάνουν το πρώτο βήμα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε και σε ένα μεταβατικό στάδιο. Με την έννοια της ανανέωσης του γεωργικού πληθυσμού, βλέπουμε όλο και πιο πολύ την είσοδο νέων ανθρώπων και σχετικά επιστημονικών καταρτισμένων, οι οποίοι είναι προφανές ότι ως υποκείμενα μπορούν πιο εύκολα να δεχτούν καινοτόμες ιδέες, πολύ περισσότερο βέβαια αν πείθονται από την πράξη, ότι δεν είναι λόγια του αέρα η καινοτομία, αλλά κάτι πολύ πρακτικό και αποτελεσματικό. Και θα λέγω ότι στη Θράκη, σε σχέση με άλλες περιοχές στην Ελλάδα, έχουμε βρει ίσως τους πιο καινοτόμους αγρότες για να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα μαζί μας τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα είμαστε στη φάση που πλέον προχωράμε στο να επεκταθεί αυτή η διαδικασία σε μεγαλύτερο αγροτικό πληθυσμό. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι αυτό φάνηκε ήδη από την πρώτη εκδήλωση που λίγο πριν την εκπομπή μας κάναμε στην Ορεστιάδα. Μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των παραγωγών μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί και στο επόμενο διπορικό μας την Πέμπτη και την Παρασκευή. Υπάρχει και την Πέμπτη στην Αλεξανδρούπολη, 5.30 ώρα στο Γκρεκοτέλ και την Παρασκευή στην Κομωτινή. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι είναι η αγροτική καινοτομία, γιατί δημιουργήθηκε, ποιος είναι ο σκοπός σας? Η αγροτική καινοτομία είναι μια επιχείρηση ιδιωτική παροχής υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα. Μάλιστα είναι μια αντιπρόσωπος της υγιούς επιχειρηματικότητας. Δεν στηρίζεται και δεν αναπτύσσεται γύρω από το λεγόμενο κρατικό χρήμα. Ήδη βέβαια ο κύριος Χατζης Παπαδόπουλος θα σας πει πολύ περισσότερα πράγματα, ότι για να φτάσουμε σήμερα εδώ που φτάνουμε με την ΕΦΗ Γεωργία έχει προϋπάρξει μια δουλειά αυτοχρηματοδότησης από μια αντίστοιχη εταιρεία τεχνολογίας η οποία τρέχει εδώ και 3 χρόνια και μάλιστα σε περίοδο κρίσης, μια εταιρεία η οποία δεν πήρε από τα κέρδη της αλλά επένδυσε τα κέρδη της στην πορεία. Προφανώς θεωρώ ότι η ζωή επέβαλε τη δημιουργία αυτής της εταιρείας, ότι αυτό που λέμε η δημιουργία της, το γέννης σημείο της, είναι όριμο τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Και όταν λέω όριμο τέκνο της ανάγκης, αναφέρομαι ότι είμαστε μια χώρα που, παρόλο ότι είμαστε αγροτικοί και παραδοσιακά η συμβολή του αγροτικού ΑΕΠ είναι μικρή στο ΑΕΠ της χώρας, εξακολουθούμε να έχουμε ένα όλο και πιο δυσμενές ισοζύγιο εμπορικό εισαγωγών-εξαγωγών. Σε περίοδο κρίσης και μάλιστα τώρα που προσπαθούμε σαν χώρα φαίνεται να βγαίνουμε στο ξέφωτο, η γεωργία είναι ένας πυλώνας που μπορεί πολύ γρήγορα να μας φέρει αποτελέσματα, γιατί με λίγια επενδυμένα κεφάλαια μπορεί να έχουμε μια ραγδαία ανάπτυξη του αγροτικού ΑΕΠ και να απορροφήσουμε θέσεις εργασίας. Έτσι αλλιώς και από τις μελέτες που έχουμε, ο αγροδιατροφικός τομέας τουλάχιστον μέχρι το 60 φαίνεται να έχει σε επίπεδο παγκόσμιας κοινότητας μια ανωδική τάση και βέβαια έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Όλα αυτά νομίζω ότι συνιστούν την ανάγκη. Από την άλλη, νομίζω ότι η αγροτική καινοτομία είναι όριμο τέκνη της οργής, με την έννοια ότι μπορεί να δώσει λύση, γιατί έχουμε και τις διεκδικήσεις των αγροτών στην μας αγανάκτηση αυτό το διάστημα. Και στα προβλήματα. Όχι, στην αγανάκτηση δεν μπορεί να δώσει. Μπορεί να δώσει λύσεις πρακτικές όμως στη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος. Μπορεί να δώσει λύσεις στο μεγάλο αίτημα των παραγωγών, ας πούμε, να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Μπορεί να δώσει λύσεις στο κομμάτι της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και να βρουν μια σοβαρή θέση στην αγορά. Και βέβαια μπορεί να απαντήσει στο μεγάλο κομμάτι της πίεσης και λόγω της κλιματικής αλλαγής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αυτά λοιπόν έρχεται να απαντήσει η αγροτική καινοτομία, θέλοντας να προωθήσει ενός νέου τύπου συμβουλευτική από αυτή που έζησαν οι αγρότες μας μέχρι τα τώρα, πατώντας σε 4 πράγματα, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας
των εξελίξεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, πατώντας στην καινοτομία, υποστηριζόμενη από τον αντικατάστατο ρόλο των γεωτεχνικών στην παραγωγική διαδικασία και βέβαια στην ίδια την ενεργή συμμετοχή των αγροτών μας, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσει ούτε η ίδια η αγροτική καινοτομία να έχει κάποιο περιεχόμενο στη δράση της. Εγώ να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος Τουπής, ότι η αγροτική καινοτομία έχει και το στοιχείο της καινοτομίας σαν το είδος του οργανισμού που έχει δημιουργηθεί, γιατί είναι μια σύμπραξη διαφορετικών γεωπονικών γραφείων που μέχρι χθες ήταν ανταγωνιστές, είναι μια σύμπραξη συνεταιρισμών, άρα παραγωγών, καθώς επίσης και μιας εταιρείας της Neuropublic, η οποία είναι πρωτοπόρος στην πληροφορική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οπότε είναι η σύμπραξη των επιστημόνων με την τεχνολογία και τους παραγωγούς για να βελτιώσουμε την παραγωγική διαδικασία. Αυτός είναι ο στόχος της εταιρείας. Η εταιρεία, το περιεχόμενό της, δεν ούτε οι επιδοτήσεις, ούτε τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, και το λέω αυτό γιατί στην αγορά γενικά την αγροτική επικρατεί αρκετά η αντίληψη ότι το εισόδημα πρέπει να συμπληρωθεί με κρατική επιχορήγηση, το οποίο είναι αλήθεια και είναι απαραίτητη μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά αυτό το οποίο λείπει από την ελληνική γεωργία είναι ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας, γιατί πλέον η γεωργία έχει να αντιμετωπίσει άλλες χώρες, είναι μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και χρειάζεται νέα εργαλεία για να μπορέσει να τις ανταγωνιστεί επάξια. Η αγροτική καινοτομία λοιπόν εστιάζει ακριβώς αυτά τα εργαλεία, δηλαδή τα εργαλεία που πραγματικά θα κάνουν την ελληνική αγροτική εκμετάλλευση πιο ανταγωνιστική από την ισπανική, από την ιταλική και από όλες αυτές που έχει να ανταγωνιστεί στις αγορές του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού. Εδώ, στο επίπεδο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει οι επασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, περίπου στο 30%. Όμως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι από τις πιο υποβαθμισμένες και τις τελευταίες της σειράς και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άποψη παραγωγής πλούτου. Μάλιστα. Είναι δηλαδή σε επίγνωση αυτών που είπατε, ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να παράγουμε προϊόντα τα οποία μπορούν να έχουν μια θέση έστω στον ευρωπαϊκό χάρτη, για να μην πούμε στον παγκόσμιο χάρτη. Είπατε για την περιφέρεια, να σας πούμε ότι πολύ πιθανά θα έχουμε και μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, αντλώντας εμπειρία από το πώς έχουν προχωρήσει ορισμένα πράγματα σε άλλες περιφέρειες, κατά πόσο μπορούμε σε μια συνεργασία με την περιφέρεια να εφαρμόσουμε κάποια πιλωτικά έργα εφιούς γεωργίας, τα οποία ξέρετε όταν μπαίνει έτσι και η ομπρέλα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, επειδή είναι κατεξοχήν αναπτυξιακός μοχλός, δίνει μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα καλύπτεται το κόστος καθεαυτό για τους αγρότες κατά έναν τρόπο, άρα βάζουμε τους ίδιους τους αγρότες χωρίς κόστος να μπουν στο νόημα αυτό που λέμε εφιούς γεωργίας, να δουν από τα αποτελέσματα. Στην πορεία μαθαίνουμε τον ίδιο το δημόσιο τομέα μέσα από αυτό, την εμπλοκή των γεωπόνων, των ΔΑΟΚ κτλ. Να αρχίζουν να προσεγγίζουν λίγο διαφορετικά το ρόλο τους σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον λειτουργίας της γεωργίας. Και βέβαια τα ίδια τα αποτελέσματα μετά για την ίδια την περιφέρεια, το πώς θα τα αξιοποιήσει που θα βγουν περαιτέρω. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βρούμε κάτι. Έχουμε σε άλλες περιφέρειες προχωρήσει. Είναι πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία σας, γιατί είναι γνωστό ότι στο επίπεδο των περιφερειών υπάρχουν τομείς, τουλάχιστον εδώ πέρα στην περιφέρεια τη δική μας, την Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, υπάρχουν τομείς οι οποίοι, για παράδειγμα, η δακοκτονία. Υπάρχουν περιοχές στην περιφέρεια, είναι η περιοχή της Μαρόνιας, περιοχή της Αμοθράκης, περιοχή της Θάσου, που η δακοκτονία γίνεται μέσω της περιφέρειας. Δεν είναι ατομική ευθύνη των παραγωγών η δακοκτονία. Ακολουθούνται οι παλιές παραδοσιακές μέθοδους με την δακοπαγίδα, να δούμε, να κάνουμε κτλ. Γνωρίζω ότι η Φυής Γεωργία έχει, υπάρχουν εφαρμογές της Εφιούς Γεωργίας, οι οποίες μπορούν να κάνουν ακόμα και δολωματικούς ψεκασμούς με ντρόν, για παράδειγμα. Έχουμε προχωρήσει δύο τέτοια έργα, νομίζω ο κύριος Χατζης Παπαδόπουλος μπορεί να σας πει, σε περιφέρεια, πιλωτικά. Μπορούμε να σας μιλάμε πραγματικά πολλή ώρα για το τι τεχνολογικά εργαλεία χρησιμοποιούμε στην Εφιή Γεωργία και είναι πράγματι πάρα πολλά. Δηλαδή,
Έχουμε ένα μεγάλο οπλοστάσιο από την τεχνολογία σε ό,τι αφορά την πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ρομποτικές τεχνολογίες, πάρα πολλά εργαλεία, δορυφορικές, δορυφόροι, υπτάμενα μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογικές ανακαλύψεις τα τελευταία χρόνια που έχουν οριμάσει αρκετά ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν στο δύσκολο πεδίο του χωραφιού αλλά και του στάβλου και να δώσουν πραγματικά αυτό το οποίο έλειπε αρκετά χρόνια από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και τι ήταν αυτό το οποίο έλειπε κατά τη γνώμη μου. Τις τελευταίες δεκαετίες η γεωργία, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια, έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας της εκμηχάνησης, δηλαδή της αλλαγής του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εργασία μέσα στο χωράφι με τη χρήση γεωργικών μηχανών, αλλά και της χρήσης χημικών ισρών, δηλαδή λιπασμάτων, φυτοπαραφαρμάκων κτλ. Αυτές ήταν οι δύο κύριες τεχνολογικές ανακαλύψεις, ας το πούμε, τα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία τα τελευταία 50 χρόνια πήγανε μπροστά την γεωργία παγκοσμίως. Αυτό το οποίο όμως λείπει πλέον και γίνεται ολοένα και πιο εμφανές είναι η στροή της επιστημονικής γνώσης μέσα στο χωράφι. Αυτό λοιπόν που πλέον χρειάζεται το χωράφι και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι εκείνη τη γνώση και την εμπειρία του επιστήμονα, του εξειδικευμένου επιστήμονα, ο οποίος όμως δεν έχει τη δυνατότητα να είναι πανταχού παρών σε όλα τα χωράφια, ο ειδικός εντομολόγος, ο ειδικός φυτοπαθολόγος, ο ειδικός εδαφολόγος. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες στη γεωπονική επιστήμη που δεν είναι δυνατόν κάθε χωράφι να έχει την παρουσία αυτών των ανθρώπων για να μπορούν να λαμβάνονται οι αποφάσεις σωστά, ώστε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα στην παραγωγή. Που πρέπει να έχουν και ένα άλλο εξοπλισμό, ο οποίος θα μπορεί να τους επικούρει. Κάποιες αναλύσεις, κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν μέσα στο χωράφι. Ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν η τεχνολογία και τα εργαλεία έρχονται να καλύψουν, να γεφυρώσουν την επιστημονική γνώση, η οποία υφίσταται, υπάρχει, βρίσκεται σε ερευνητικά κέντρα, βρίσκεται σε εξειδικευμένους επιστήμονες και της εφαρμογής της σε κάθε χωράφι με έναν φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό λοιπόν που γεφυρώνουν είναι τη διαδικασία αφενός μεν ο επιστήμονας να πληροφορείται εύκολα και διαρκώς για το τι συμβαίνει μέσα στο χωράφι που αναπτύσσεται το φυτό ή μέσα στο στάβλο που μεγαλώνει το ζώο, να παίρνει τις πληροφορίες οι οποίες πλέον με την ψηφιακή τεχνολογία είναι διαθέσιμες ακόμα και στο κινητό του τηλέφωνο όπου και να βρίσκεται, και αφετέρου η επιστημονική γνώση που βρίσκεται ενδεχομένως αραχνιασμένη σε κάποια πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα να εφαρμόζεται με έναν αυτόματο τρόπο πάνω σε αυτά τα δεδομένα τα ψηφιακά που συλλέγονται από τα χωράφια και να το αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμο στα χέρια τόσο του συμβούλου επιστήμονα όσο και του παραγωγού και να γίνεται πλέον πράξη και να εφαρμόζεται. Άρα όλος αυτός ο επιστημονικός πλούτος να μην πηγαίνει χαμένος. Και να μην είναι απλά δημοσιεύματα σε κάποια συνέδρια, αλλά ακριβώς, να βλέπουμε την αλλά να εφαρμόζεται στην πράξη εφαρμογή. Και εδώ σε κάθε χωράφι. Ναι, συνέχισε Φώτη, συγγνώμη. Ναι, τελείωσε. Νομίζω ότι εδώ είναι ένα κλασικό παράδειγμα των αποτελεσμάτων της διεπιστημονικής συνεργασίας. Είναι ένα άλλο θέμα που στην επιστήμη έχουμε να λύσουμε, διότι είναι πια τόσος όγκος που ο καθένας έχοντας το μαγαζάκι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μόνο η σύνδεση που έρχεται της τεχνολογίας και της γεωπονικής επιστήμης, που και εμείς είμαστε εκπρόσωποι, έτσι. Εγώ είμαι γεωπόνος, ο Φώτης είναι μηχανικός πληροφορικής κτλ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στην πράξη, μαζί με το υποκείμενο που είναι ο αγρότης. Ακόμα και ο γεωπόνος δεν είναι ένας γεωπόνος, δεν έχει μία κατεύθυνση. Υπάρχουν ένα σωρό κατευθύνσεις. Όσοι τελειώνουν δηλαδή το γεωπονικό τμήμα, δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν την ίδια γνώση και την ίδια εξειδίκευση για να μπουν μέσα σε ένα χωράφι. Θα έλεγα εγώ που το βλέπω, επειδή είμαι μηχανικός πληροφορικής, είμαι λίγο από άλλη επιστήμη έρχομαι. Βλέποντας τη γεωπονική επιστήμη που έχω αναγκαστεί και τα τελευταία χρόνια έχω συνεργαστεί με πολλούς επιστήμονες και έχω μελετήσει και το κομμάτι της γεωπονικής επιστήμης, βλέπω ότι μοιάζει αρκετά με την ιατρική επιστήμη, όπου επίσης υπάρχουν μεγάλες εξειδικεύσεις και όπως είναι πολύ σημαντικό στην ιατρική επιστήμη να συνεργάζονται μεταξύ τους διαφορετικές ειδικότητες αλλά και να αξιοποιούν τα εργαλεία που δίνει η τεχνολογία. Σκεφτείτε την ιατρική σήμερα, αν δεν είχε στα χέρια της τον αξονικό τομογράφο, το μαγνητικό τομογράφο, τις ειδικές εξετάσεις, τα υπερηχογραφήματα,
τη ρομποτική τεχνολογία σε κάποιες δύσκολες επεμβάσεις. Όλα αυτά είναι τεχνολογικά εργαλεία στην ιατρική επιστήμη που εξοπλίζουν τον γιατρό, δεν τον παραμερίζουν, δεν τον αντικαθιστούν, τον κάνουν ακόμα πιο ικανό. Έτσι και τα αντίστοιχα τεχνολογικά εργαλεία της Ευφυΐου Γεωργίας εξοπλίζουν τον γεωπόνο και τον βάζουν σε μια διαδικασία να μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορούσε να κάνει χωρίς αυτά τα εργαλεία. Και πιο σωστά. Και πιο σωστά. Και κάτι ακόμα. Το θέμα είναι ότι μέσω της αγροτικής καινοτομίας έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τους καλύτερους ό,τι αφορά τη γεωπονική επιστήμη που είπατε από ειδικότητες, χωρίς να τον έχουμε παρουσία. Διότι, για παράδειγμα, έχουμε τον ειδικό των θερμοκηπίων στην Κρήτη, που είναι ο εξπέρ που τα ξέρει. Και κάνουμε Ευφύη Γεωργία στην Μπέλα, στα Γιάννησά, στον Αγιώργη που έχει θερμοκήπια. Δεν χρειάζεται να έρθει να εκεί με το θέμα της πληροφορικής, όμως η αγροτική καινοτομία μπορεί να τον δικτυώσει με τον αντίστοιχο γεωπόνο πεδίου ή τον γεωρικό σύμβουλο που είναι εκεί και έτσι να αντλήσουμε τη μεγάλη του γνώση και εμπειρία και να την κάνουμε άμεσα να δώσει λύσεις σε ένα πρόβλημα. Άρα έχει και μια διάχυση εξειδικευμένης γνώσης που είναι νομίζω πολύ σημαντικό ότι μπορεί να προσφέρει η αγροτική καινοτομία στο κομμάτι που συζητάμε. Πολύ ενδιαφέροντα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στην πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλει και πόρους η εκπομπή για να επιβιώσει. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε στη συζήτηση που έχουμε στο στούντιο για την Ευφυΐ Γεωργία και την Γεωργική Συμβουλή με τους κύριους Νίκο Στοπή, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροτικής Καινοτομίας, και τον κύριο Φώτη Χατζηπαπαδόπουλο, που είναι πρόεδρος της Neuropublic και μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της Αγροτικής Καινοτομίας. Να σας ρωτήσω, ποιοι είναι οι σκοποί που έχετε θέσει σαν αγροτική καινοτομία και τα βήματα που έχετε προγραμματίσει για να πετύχετε τους σκοπούς σας αυτούς? Είμαστε σε μια φάση, αυτή που σας είπαμε ότι ξεκινήσαμε από το νομό σας, να αναπτύξουμε, να προωθήσουμε την Ευφυΐ Γεωργία, που σημαίνει ότι πλέον πια πρέπει σε μια γενικευμένη κλίμακα όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει, πειραματιστεί 3 χρόνια, να τα προσφέρουμε ως πρακτική υπηρεσία στους αγρότες, άρα να αρχίσει να δημιουργείται και μια κρίσιμη μάζα σε επίπεδο ελληνικής γεωργίας που θα ακολουθεί αυτό το μοντέλο γεωργίας, προσέχοντας βασικά 2 πράγματα στην παρούσα φάση: να μπορέσει να κρατήσει την ανεξαρτησία της η Ευφυΐς Γεωργία, να μην εμπλακεί δηλαδή στο κομμάτι της υποταγής οικονομικών συμφερόντων και να μπερδεύεται η Ευφυΐ συμβουλευτική με το θέμα της προώθησης των αγροεφοδίων, και βέβαια να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε, γιατί στην παρούσα φάση μόνο με αυτοχρηματοδότηση αναπτύσσεται. Ο δεύτερος στόχος μας είναι ταυτόχρονα να ολοκληρώσουμε σε επίπεδο καλλιεργειών όλο το κομμάτι της Ευφυΐς Γεωργίας, διότι δεν είναι τεράστιο η βεντάλια των καλλιεργειών στην ελληνική ύπαιθρο. Ξεκινάμε από τις πιο σοβαρές καλλιέργειες και από άποψη αξίας προϊόντος και από άποψη απασχόλησης πληθυσμού. Το τρίτο είναι να δημιουργήσουμε νέες καινοτόμες υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν την αγροτική παραγωγή και τον αγρότη μας. Και το τέταρτο, δίνουμε μια σοβαρή σημασία και προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να πιέσουμε στο μεγάλο θέμα που αφορά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ότι αυτή τη στιγμή ξεκίνησε να υπάρχει ένα ποσό 120 εκατομμυρίων το οποίο υποτίθεται θα ήταν διαθέσιμο για αυτή ακριβώς τη δουλειά που εμείς κάνουμε, ώστε να μπορέσει να εισαχθεί η καινοτομία στην γεωργική παραγωγή μέσω της συμβουλευτικής, χωρίς κόστος για τον αγρότη. Και δυστυχώς αυτά τα χρήματα λιμνάζουν και υπάρχει ο κίνδυνος είτε να απομειωθούν είτε να εκφελιστεί η διαδικασία όπως την προηγούμενη προγραμματική περίοδος, που ουσιαστικά ξοδεύτηκε ένα ποσό μέσω απλά του κοψίματος μιας απόδειξης και μοιραζόντουσαν τα χρήματα ο σύμβουλος με τον παραγωγό. Σε 5.000 αποδέκτες σε όλη την Ελλάδα, αυτό. Που ήταν ακριβώς αυτό, μια τιμολογιακή δοσοληψία. Εμείς πιέζουμε να αποκτήσει σάρκα και οστά και κυρίως νόημα η εφαρμογή του λεγόμενου μέτρου 2 της συμβουλευτικής, και βέβαια θα το κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ο καιρός στενεύει επικίνδυνα και πολύ φοβόμαστε ότι θα χαθεί άλλη μια ευκαιρία. Από την πλευρά του Υπουργείου
και του άλλου του Υπουργείου, το οποίο εμπλέκεται με την ψηφιοποίηση της γενικής παραγωγής, βγαίνουν προγράμματα κτλ. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Είναι λίγο αυτόνομα τα δύο, διότι το Υπουργείο Ψηφιακής, νομίζω, ενώ θα έπρεπε να ακολουθεί εδώ, σημαίνει το αντίθετο. Μάλλον είναι μπροστά σε αυτό που σκέφτηκε, δηλαδή στη δημιουργία μιας μεγάλης δημόσιας υποδομής που θα μπορεί να ενσωματώνει όλα τα δεδομένα της τεχνολογίας και προς όφελος των αγροτών. Εδώ, αν θέλουμε να μιλάμε και να είμαστε σοβαροί, θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τις υποδομές και να μην αξιοποιούνται οι υποδομές. Εδώ πρέπει να κουμπώσει ακριβώς το μέτρο 2 που σας είπα με αυτό που ετοιμάζει σαν δημόσια υποδομή για να μπορέσει να αξιοποιηθεί, το οποίο δεν είναι και λίγα τα χρήματα, κοντά πάνω από 30 εκατομμύρια θα κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο, γιατί μάλιστα χρηματοδοτείται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν είναι από ευρωπαϊκούς πόρους αυτό που προχωράει το Υπουργείο Ψηφιακής. Εγώ να συμπληρώσω ότι η χρηματοδότηση είναι σημαντική και μάλιστα μπορεί να αποτελέσει επιταχυντή μιας τέτοιας διαδικασίας μετασχηματισμού της ελληνικής γεωργίας, ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής γεωργίας. Υπό προϋποθέσεις βέβαια, γιατί έχουμε δει χρηματοδοτήσεις στο παρελθόν που δεν έχουν επιταχύνει ουσιαστικά καμία διαδικασία δημιουργικά και παραγωγικά. Αλλά πιο σημαντική είναι η θέληση των παραγωγικών φορέων. Γιατί αν έχεις μια διαδικασία χρηματοδότηση, αλλά δεν υπάρχει πραγματική θέληση από την ίδια την αγορά να μετασχηματιστεί σε κάτι πιο ανταγωνιστικό, πιο σύγχρονο και πιο βιώσιμο εν τέλει, τότε δεν έχει κανένα ουσιαστικό ρόλο. Γι' αυτό και εμείς έχουμε βάλει σαν προτεραιότητα το να πείσουμε την ίδια την αγορά, και πιστεύω ότι η αγορά έχει πειστεί και από το, και ο γεωπονικός κόσμος και ο συνεταιριστικός κόσμος και η ίδια η παραγωγή, για τη σημασία του μετασχηματισμού, του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς είναι και επιταγή της καινούργιας κοινής αγροτικής πολιτικής που θα ισχύσει μετά το 2020 και 2021, καθώς η ψηφιακή γεωργία αποτελεί καταλύτη όλων των στόχων της νέας ΚΑΠ, που σημαίνει ότι στο μέλλον όχι μόνο τα θέματα ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, αλλά και οι ίδιες οι επιδοτήσεις θα έχουν ως προϋπόθεση την ψηφιακή γεωργία. Οπότε είναι μια διαδικασία που πρέπει να την ξεκινήσουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα στην Ελλάδα, έτσι ώστε και να κλείσουμε την ψαλίδα που υπάρχει με τους ανταγωνιστές, με τις άλλες χώρες που είναι ανταγωνιστικές στη γεωργία, στην ελληνική γεωργία, αλλά και για να κάνουμε επιτέλους ένα άλμα από μόνοι μας και να μην σερνόμαστε από τις εξελίξεις. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ είναι πολύ σημαντικό που καταφέραμε και δημιουργήσαμε αυτή τη σύμπραξη αγροτικής καινοτομίας, που ήρθε δηλαδή ο γεωπονικός κόσμος σε συνεννόηση μαζί με τον παραγωγικό κόσμο και τον τεχνολογικό κόσμο της Ελλάδας που ασχολείται με το κομμάτι της ψηφιακής γεωργίας, για να κάνουν από μόνοι τους καταρχήν αυτό το μετασχηματισμό, και ελπίζουμε ότι το κράτος θα επιτελέσει και αυτό το ρόλο του για να διαθέσει αυτά τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του από την ΚΑΠ, γιατί τα χρήματα υπάρχουν. Και αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι δηλαδή ένας κουμπαράς ο οποίος είναι γεμάτος και περιμένει απλά το Υπουργείο να οργανωθεί έτσι ώστε να διατεθεί με έναν ορθολογικό τρόπο. Αλλά είτε συμβεί αυτό έγκαιρα, είτε δεν συμβεί, εμείς είμαστε αποφασισμένοι και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει. Να πιέσετε. Έχουμε ξεκινήσει τον δικό μας μετασχηματισμό και με τους δικούς μας οικονομικούς πόρους, καθώς η ευφυής γεωργία, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν κοστίζει. Το αντίθετο. Έχει υποδομές τεχνολογικές οι οποίες έχουν ένα κόστος. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εμείς εδώ στην Ελλάδα, η αγροτική καινοτομία, η New Republic, έχουμε αποφασίσει αυτό το κόστος επένδυσης που χρειάζεται η ευφυής γεωργία να μην το μετακυλήσουμε στον αγρότη, παρά να το αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι. Οπότε έχουμε ξεκινήσει όπου εφαρμόζουμε την ευφυή γεωργία, και υπάρχουν πλέον πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα και πολλά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα ελληνικής γης που καλύπτονται από την τεχνολογική υποδομή ευφυής γεωργίας, στην οποία έχουμε επενδύσει εμείς οι ίδιοι και όχι και χωρίς κρατική επιχορήγηση. Οπότε είμαστε αποφασισμένοι στο να προχωρήσουμε μπροστά. Χρειάζεται να μας εμπιστευτεί και ο Έλληνας αγρότης, ο οποίος έχει δει πολλά τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες και έχει χάσει την εμπιστοσύνη του από διάφορα επίπεδα, όχι μόνο από το ελληνικό δημόσιο, αλλά ακόμα και από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος περιβάλλει τον Έλληνα αγρότη.
Θεωρούμε ότι πλέον έχουμε δημιουργήσει μια καινούργια πνοή με διάφορους ανθρώπους και επιστήμονες και συνεταιριστές και παραγωγούς που δείχνουμε καταρχάς, αναλαμβάνοντας πρώτα εμείς το ρίσκο και όχι ο παραγωγός, ότι αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο κάνουμε το πιστεύουμε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι και περιμένουμε κάποιους παραγωγούς να μας εμπιστευτούν λίγο, γιατί πλέον δεν χρειάζεται να ρισκάρει να επενδύσει χρήματα ο παραγωγός. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να μας ακούσει, να ενταχθεί σε αυτή την υπηρεσία την οποία του προσφέρουμε, να συνεργαστεί, γιατί χωρίς την συνεργασία του παραγωγού δεν γίνεται τίποτα, να εμπιστευτεί το γεωπόνο του, να εμπιστευτεί τα εργαλεία και να πληρώσει ένα μικρό αντίτυπο συνδρομητικό, το οποίο είναι πραγματικά κάτι ελάχιστο και σαν απόλυτο οικονομικό ποσό, αλλά και σε σχέση με αυτό το οποίο θα ωφεληθεί, γιατί από την υπηρεσία υπάρχει συγκεκριμένο οικονομικό όφελος, το οποίο είναι πολλαπλάσιο από αυτό που θα χρειαστεί κάποιος να πληρώσει. Μία διάσταση θα ήθελα να προσθέσω ακόμα που μιλάμε για το μέτρο 2. Είναι η δεύτερη προγραμματική περίοδος που έχει προβλεφθεί στο ίδιο το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης. Και όπως είπε και ο κύριος Χατζηπαπαδόπουλος, είναι συστατικό στοιχείο η καινοτομία και η ψηφιοποίηση της γεωργίας της νέας ΚΑΠ που θα μας έρθει. Και θα είναι προαπαιτούμενο για διάφορες ενισχύσεις που θα λαμβάνει ο Έλληνας αγρότης. Το πρώτο τρένο το χάσαμε. Το δεύτερο κινδυνεύει, γιατί η συμβουλευτική έχει νόημα και θα πρέπει να ήταν από τα πρώτα μέτρα που εξαγγέλλονται. Ακριβώς διότι το τελικό αποτέλεσμα στον αγρότη, μάλιστα θα βγάλουμε από την ΕΦΥΗ γεωργία λοιπόν, ότι πρέπει να εφαρμόζει την ΕΦΥΗ λίπανση. Άρα θα χρειάζεται πιθανά και κάποιο εργαλείο, ένα τρακτέρ, ξέρω εγώ, το οποίο θα μπορεί να σκανάρει αυτόματα το έδαφος για να ρίχνει τη δόση που πρέπει να είναι. Άρα λοιπόν στο σχέδιο βελτίωσής του, αντί να βάζει γενικά και αφηρημένα πράγματα που πιθανά πολλά δεν του χρειάζονται, θα του ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αφού η συμβουλευτική θα οδηγούσε ότι χρειάζεται ένα τέτοιο εργαλείο, στο σχέδιο βελτίωσης να βάζει ένα τέτοιο. Άρα λοιπόν η πρώτη διάσταση είναι αυτή ακριβώς, ότι πρώτον θα χαθούν χρήματα τα οποία θα επιβαρύνουν το επόμενο ΠΑ, αν γίνει έργο γέφυρα, για δεν θα προλάβει να τελειώσει όπως καθυστερούν. Άρα σημαίνει αυτό στην πράξη μείωση αριθμητικά πόρων. Και το δεύτερο θέμα, αφού χάσαμε... Και περιορισμό των δυνατοτήτων. Ναι, και αφού χάσαμε το κύριο που έπρεπε να υπηρετήσει η συμβουλευτική σε αυτή την προγραμματική περίοδο, τουλάχιστον να εφαρμοστεί στο τέλος αυτής, ώστε στο επόμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης να αξιοποιηθούν τα πορίσματα και τα συμπερασματά της. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί για παράδειγμα τα σχέδια βελτίωσης που τρέξαν το προηγούμενο διάστημα, το θέμα αυτό με της καινοτομίας ήταν ένα στοιχείο το οποίο έπαιρνε κάποια μόρια για το αν θα ενταχθείς ή δεν θα ενταχθείς στο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε βέβαια και ποια θα είναι η κατάληξή του. Και αυτά ήταν έτσι στην τύχη και μπαίναν μόνο από τους παραγωγούς σε συνεργασία με τα μελετικά γραφεία που καταθέταν το φάκελο, με μόνο γνώμονα την μοριοδότηση. Όχι ακριβώς αυτό που είπατε, το σκανάρισμα, από πού θα πάρω τα στοιχεία και γιατί θα πρέπει να το κάνω αυτό και σε ποια παραγωγική διαδικασία εγώ αυτό το πράγμα θα το εντάξω. Αυτό είναι πολύ σωστό. Μα η συμβουλευτική... Έπρεπε να προηγηθεί η συμβουλευτική. Η συμβουλευτική έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα. Δεν είναι βγάλαμε μια συμβουλή που ισχύει για όλο τη Θράκη, είναι σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Άρα λοιπόν, γιατί κάποιος και από την ΕΦΥΗ μπορεί να βγει αυτό το συμπέρασμα. Κάποιος παραγωγός κερδίζει περισσότερα γιατί δεν κάνει σωστά την άρδευσή του. Κάποιος άλλος γιατί δεν κάνει τη φυτοπροστασία του. Δεν σημαίνει ότι όλα δεν τα κάνει καλά ή μπορεί κάνοντα. Μπορεί να είναι ένα το κρίσιμο θέμα που θα του κάνει τη μεγάλη διαφορά στην παραγωγική διαδικασία. Λοιπόν, προχωράτε στην ήδη, δηλαδή η δομή της αγροτικής καινοτομίας έχει μια πανελλαδική δομή. Έχετε και, έφραση, και μελετητικά γραφεία και συνεταιρισμούς που καλύπτουν το σύνολο της χώρας. Αυτή η διαδικασία έχετε μια στόχευση να την διευρύνετε και σε ποιους απευθύνεστε για να κάνετε μια τέτοια διεύρυνση? Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα. Ουσιαστικά εμείς απευθυνόμαστε στους τέσσερις πυλώνες που αναφερθήκαμε. Στο παραγωγικό υποκείμενο της γεωργίας, στους αγρότες, άρα απευθυνόμαστε στις ομάδες των παραγωγών, στους συνεταιρισμούς που είναι, για να τους μιλήσουμε για την ΕΦΥΗ γεωργία, να τους πείσουμε για τα ωφέλη της και να την ενσωματώσουν. Απευθυνόμαστε σε όσους κάνουν συμβουλευτική, οποιοδήποτε τύπου συμβουλευτική σήμερα,
ότι αυτή θα πρέπει να αποκτήσει νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, να οργανωθεί σε άλλη βάση, είτε είναι γεωπονικό γραφείο το οποίο κάνει απλές μελέτες για τους αγρότες, είτε είναι γεωτεχνικό γραφείο το οποίο κάνει γενικότερες μελέτες στον αγροτικό χώρο, είτε είναι ακόμα και γεωπόνοι φαρμακάδες, οι οποίοι κάνουν τη συμβουλευτική, απλά την κάνουν μέσω της πώλησης των προϊόντων που κάνουν. Αυτό είναι ένα δεύτερο υποκείμενο, ας πούμε, που προσπαθούμε να βάλουμε και να ενσωματώσουμε στο δίκτυο. Ένα τρίτο κομμάτι είναι οι επιστήμονες και τα ερευνητικά ιδρύματα. Ξέρουμε πολύ καλά, είπε και ο Φώτης πριν, ότι υπάρχει πάρα πολύ τεράστιο διάσπαρτο υλικό σε επίπεδο έρευνας που μπορεί η αγροτική καινοτομία να αξιοποιήσει. Άλλωστε σας είπα ότι και εμείς έχουμε ανοιχτά θέματα που πρέπει να ολοκληρώσουμε, άρα χρειαζόμαστε την βοήθεια των επιστημόνων. Και τέταρτο, βέβαια, δεν μπορεί να είναι μπροστά η Neuropublic και κρατάει, είναι ναυαρχίδα στον τομέα της γεωργίας με τις εφαρμογές της. Προφανώς όμως κανένας δεν υποτιμά ότι μπορεί διάφορες άλλες εταιρείες να έχουν να προσφέρουν, με τις οποίες θέλουμε να τις αγκαλιάσουμε και αυτές, και με συνέργειες να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα ό,τι αφορά τελικά τον ίδιο τον αγρότη. Ναι, προσυπογράφω ακριβώς αυτά που είπε ο κύριος Στουπής. Εδώ ίσως είναι καλό να επισημάνουμε και μια διαφορά, που είναι πολύ βασική διαφορά και πολύ σημαντικό στοιχείο καινοτομίας, που έχει η δικιά μας προσέγγιση που κάνουμε στην Εφήβη Γεωργία εδώ στην Ελλάδα, από την αγροτική καινοτομία και την Neuropublic, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και είναι μάλιστα σε τόσο σημαντικό βαθμό ιδιαίτερη αυτή η καινοτομία, που έχουμε αρχίσει και την εξάγουμε σε άλλους εταίρους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέλω να πω. Μέχρι τώρα η Εφής Γεωργία, επειδή είναι μια τεχνολογικά ενισχυμένη, ας το πω, διαδικασία στη γεωργία και χρειάζεται ένα σημαντικό κομμάτι επένδυσης τεχνολογικής υποδομής, απευθυνόταν από τις εταιρείες ευρωπαϊκές που ασχολούνταν με αυτό το τομέα, κυρίως σε μεγάλους αγρότες, σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις, δηλαδή σε αγρότες που είχαν τη δυνατότητα, το μέγεθος, εκείνο το επιχειρηματικό μέγεθος, που μπορούσαν να επενδύσουν σημαντικά λεφτά στο να αγοράσουν τον εξοπλισμό που απαιτείται για να μπουν στον κόσμο της ψηφιακής γεωργίας. Και γενικά η Εφής Γεωργία, η διείσδυσή της στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι κατά μεγάλο ποσοστό μόνο σε εκείνους παραγωγούς που έχουν πολλές χιλιάδες στρέμματα. Γιατί αυτή είναι η παραγωγή που θα μπορούσαν να επενδύσουν σε αυτή την τεχνολογική υποδομή. Που σημαίνει ότι για επίπεδο αγροτών που θεωρούνται μεσαίοι ή μικροί στην Ευρώπη, και οι Έλληνες αγρότες σχεδόν στην πλειοψηφία τους για τα επίπεδα τα ευρωπαϊκά θεωρούνται μικροί αγρότες, αυτή η διαδικασία δεν θα ήταν προσιτή. Άρα, έχει δυσκολίες. Ακριβώς. Άρα θα τους έβγαζε έξω από μια διαδικασία που βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού προϊόντος, που σημαίνει ότι η ψαλίδα τους θα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Αυτό λοιπόν που εστιάσαμε εδώ πέρα στην Εφή Γεωργία στην Ελλάδα και το ξεκινήσαμε 6 χρόνια πριν, είναι ποιο πρέπει να είναι αυτό το μοντέλο, και τεχνολογικό και επιχειρηματικό, έτσι ώστε η Εφής Γεωργία να είναι προσβάσιμη ακόμα και από τον μικροκαλλιεργητή, ακόμα και από τον παραγωγό που έχει λίγα στρέμματα, που έχει 5-10 στρέμματα. Πάνω σε αυτό το μοντέλο δουλέψαμε πολύ εντατικά, επενδύσαμε, γιατί αυτό το μοντέλο τι λέει, ότι αντί να επενδύσει ο παραγωγός, πρέπει να επενδύσει ένας κεντρικός φορέας. Αντί να πουλήσει ένα μετεωρολογικό σταθμό, ένα εξοπλισμένο τραχτέρ, ένα σύγχρονο τραχτέρ, σε έναν παραγωγό, βάζεις όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται κεντρικά, δημιουργείς μια κεντρική υποδομή και παρέχεις μετά υπηρεσίες ανάλογα με το μέγεθος εκμετάλλευσης και τις δυνατότητες λοιπόν που έχει ο καθένας με μια ετήσια συνδρομή. Αυτό είναι το επιχειρηματικό μοντέλο και είναι καινοτόμο για όλη την Ευρώπη. Και επειδή και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντίστοιχη διάρθρωση γεωργίας σαν την ελληνική, δηλαδή πολλές μικρές και κατακαιρματισμένες εκμεταλλεύσεις με κατακαιρματισμένο οκλήρο, έχουμε αρχίσει αυτό το μοντέλο και το εξάγουμε και σε άλλες τέτοιες χώρες. Αυτό δίνει μια ιδιαίτερη δυνατότητα στον Έλληνα αγρότη, που πρέπει να το γνωρίζει, ότι δεν την έχει ακόμα αυτή τη δυνατότητα ο Ιταλός, ο Ισπανός, ο Πορτογάλος αγρότης. Είμαστε πρωτοπόροι δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή, στην Ιταλία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αγρότης με 50 και 100 στρέμματα που μπορεί να επενδύσει στην Εφή Γεωργία. Και άρα, και επειδή δεν έχει αντίστοιχη υπηρεσία που έχει επενδύσει κάποιος άλλος για αυτόν,
δεν μπορεί να απολαύσει από τα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας. Αντίθετα, ο Έλληνας αγρότης αυτή τη στιγμή το έχει. Σε λίγα χρόνια μπορεί να το έχει και ο Ιταλός. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει μια καινοτόμο υπηρεσία που μπορεί να αξιοποιήσει και πραγματικά θα είναι κρίμα να την αφήσει αναξιοποιητή. Το πιστοποιεί αυτό πρόσφατα, ήρθε ο Επίτροπος, ο Χόγκαν ακριβώς και μιλήσαμε για αυτό το πράγμα. Και οι διευθυντές της Γενικής Διευθυνσης Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκανε και και κάναν δηλώσεις ότι πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, και δεν εννοούσε έτσι γενικά και αυθαίρετα, εννοούσε τη δικιά μας πρωτοβουλία, δεν έχει συμβεί ακόμα σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Και είναι σημαντικό σε αυτό που λέει ο Φώτης, είναι στοιχείο δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η καινοτομία, εάν θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να γίνει κτήμα των ολίγων που θα κυριαρχήσουν στους πολλούς ή θα είναι ανοιχτή για να μπορέσουν να ωφεληθούν όλοι. Αυτό είναι στην ουσία αυτό που υποστήριξε ο Φώτης, τι προσφέρουμε με τον τρόπο που αναπτύχθηκε η Ευφυής Γεωργία στην Ελλάδα. Ότι ακριβώς είναι ανοιχτή σε όλους τους αγρότες με μικρό κόστος και δεν λειτουργεί ταξικά. Γιατί είναι κρίσιμο μέγεθος το πώς είναι διαμορφωμένη η ελληνική γεωργία και οι σχέσεις της στην παραγωγή και στα ιδιοκτησιακά. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, αγροτικό βήμα και σήμερα. Φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Συζητάμε με τους εκπροσώπους της αγροτικής καινοτομίας για την Ευφυή Γεωργία, τα αποτελέσματα της Ευφυούς Γεωργίας. Διαπιστώσαμε ότι και μέσα από την συζήτηση ότι σε αυτό τον τομέα της Ευφυούς Γεωργίας στη χώρα μας υπάρχουν και οι επιστήμονες και τα εργαλεία εκείνα τα οποία είναι πρωτοποριακά στο ζήτημα της Ευφυούς Γεωργίας και των εφαρμογών που μπορούν να βοηθήσουν τον Έλληνα παραγωγό και μάλιστα πρωτοποριακά και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να είμαστε υπερήφανοι και για τη χώρα μας και για τους ανθρώπους και για τους επιστήμονες που ασχολούνται με αρκετά ζητήματα στον παραγωγικό τομέα και να μην γκρινιάζουμε συνέχεια και να λέμε το κακό το ριζικό μας, η μιζέρια μας και η κρίμα μας. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα και έχουμε στα χέρια μας και στην χώρα μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής, μιας και συζητάμε και τον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές και τους Neuropublic, το GSense, που υπηρετεί την Ευφυή Γεωργία. Θα θέλαμε έτσι λίγα στοιχεία παραπάνω να μας δώσετε. Να σας δώσω. Πολύ ευχαρίστως. Καταρχάς να διευκρινίσω, γιατί κάποιοι παραγωγοί σίγουρα έχουν ακούσει τον όρο Ευφυή Γεωργία, μπορεί να έχουν ακούσει ίσως και τον όρο Γεωργία Ακριβίας, αλλά νομίζω επειδή υπάρχει μια παρανόηση σχετικά ακριβώς με το τι σημαίνει Ευφυής Γεωργία, τι σημαίνει Γεωργία Ακριβίας, ποιο είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό, να διευκρινίσω ακριβώς. Να τα ξεδιαλύνουμε και αυτά. Να τα ξεδιαλύνουμε λιγάκι. Καταρχάς, το κεντρικό σημείο της Ευφυής Γεωργίας θεωρώ ότι δεν είναι τεχνολογία, αλλά είναι η διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας. Γιατί η Ευφυής Γεωργία κατά βάση είναι η γεωργία και προσπαθεί να δώσει στη γεωργία ένα καλύτερο παραγωγικό αποτέλεσμα, το οποίο σημαίνει και καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία της γεωργίας έχει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του αγρότη να παίρνει σωστές αποφάσεις μέσα στο χωράφι. Κάθε καθημερινή απόφαση που παίρνει ο αγρότης, πότε θα ποτίσει, πόσο νερό θα ρίξει, πότε πρέπει να ψεκάσει, με ποιο φάρμακο, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που θα ψεκάσει, το λίπασμα, η σύνθεση του λιπάσματος που θα ρίξει, πότε θα κλαδέψει τα δέντρα του, πότε θα συγκομίσει τον καρπό του. Όλες αυτές είναι μικρές αποφάσεις. Είναι μικρές αποφάσεις. Χρόνια. Ωραία. Αλλά οδηγούν, όταν λαμβάνονται με λίγο ή μεγάλο σφάλμα, οδηγούν σε τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να τσούζει πολύ για την τσέπη του τελικά. Όλοι οι αγρότες ξέρουν καλύτερα από εμένα που είμαι από το χώρο της πληροφορικής πόσο κρίσιμο είναι να λαμβάνονται σωστά αυτές οι αποφάσεις στην κατάλληλη χρονική στιγμή, οι σωστές δόσεις, οι κατάλληλες συστροές. Οπότε αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευφυής Γεωργία είναι να βοηθήσει εν τέλει τον αγρότη όλες αυτές οι αποφάσεις να μην παίρνονται ούτε στην τύχη, ούτε χωρίς να γνωρίζει καλά τι κάνει.
Γιατί πολλές φορές ένας αγρότης μπορεί να έχει ένα καλό αποτέλεσμα παραγωγικό, γιατί ήταν τυχερός. Άλλες φορές δεν έχει καλό αποτέλεσμα παραγωγικό και μπορεί να νομίζει ότι ήταν άτυχος. Έτσι, στην πραγματικότητα, τον παράγοντα τύχη μπορούμε να τον εξαλείψουμε. Μπορούμε να τον εξαλείψουμε και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις που βασίζονται στις μετρήσεις. Οπότε να μετράμε πράγματα που μέχρι πριν δεν μπορούσαν να μετρηθούν και ο παραγωγός με τα δικά του μάτια δεν μπορεί να τα δει. Υπάρχουν πράγματα που δεν φαίνονται μέσα στο χωράφι, αλλά συμβαίνουν και μπορούν να μετρηθούν με διάφορους τρόπους και διάφορα τεχνολογικά εργαλεία. Οπότε το πρώτο βασικό συστατικό της Ευφυΐου Γεωργίας είναι ότι προσπαθεί να κάνει πιο αποτελεσματικές τις αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στο χωράφι με το να τις βασίζει σε συγκεκριμένες μετρήσεις και για αυτές τις μετρήσεις να αξιοποιεί επιστημονική γνώση για να ερμηνεύονται όπως πρέπει και να οδηγούν στις σωστές αποφάσεις. Και να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πάρα πολύ απλό. Έχουμε ένα ποτήρι το οποίο προσπαθούμε να το γεμίσουμε με νερό. Ωραία. Όταν το γεμίζουμε νερό, προφανώς θέλουμε να το γεμίσουμε όλο το ποτήρι για να ξεδιψάσουμε, αλλά δεν θέλουμε και να ξοδέψουμε νερό και να το υπερχυλήσουμε και να φύγει το νερό έξω από το ποτήρι. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουμε, όταν γεμίζουμε το ποτήρι το κοιτάμε, χρησιμοποιούμε τα μάτια μας. Και όταν βλέπουμε ότι σχεδόν έχει γεμίσει, σταματάμε να το γεμίζουμε. Δεν το υπερχυλίζουμε, ούτε το αφήνουμε άδειο. Φανταστείτε τώρα να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε ένα ποτήρι με δεμένα τα μάτια. Δύο πιθανότητες υπάρχουν. Τρεις μάλλον πιθανότητες. Το ένα είναι να το αφήσουμε σχεδόν άδειο, γιατί θα φοβηθούμε μην χύσουμε το νερό έξω. Το δεύτερο είναι ότι θα το γεμίσουμε τελείως και θα χύσουμε κι άλλο τόσο νερό απ' έξω. Και υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα να το γεμίσουμε ακριβώς όσο πρέπει. Αλλά μόνο αν είμαστε τυχεροί. Και μια τέταρτη να μην πετύχουμε το στόχο. Και μια τέταρτη να μην πίνει καθόλου νερό μέσα. Έτσι. Όταν δεν κάνουμε ευφυή γεωργία, είναι σαν να γεμίζουμε ένα ποτήρι με δεμένα τα μάτια. Δηλαδή, η ευφυή γεωργία είναι, θα έλεγα, το αυτονόητο στη γεωργία. Δεν μπορούμε να κάνουμε γεωργία με κλειστά τα μάτια. Πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι ότι αυτά τα μάτια που χρησιμοποίησα στο παράδειγμα με το ποτήρι είναι αισθητήρες που βάζουμε μέσα στο χωράφι, μπαίνουν στο έδαφος, στο φυτό, στην ατμόσφαιρα του χωραφιού. Χρησιμοποιούμε κάποια απομακρυσμένα μάτια που τα λέμε τους δορυφόρους, που βλέπουν από μακριά όλες τις καλλιέργειες. Χρησιμοποιούμε τους επιστήμονες που ερμηνεύουν τα δεδομένα, που μας διαθέτουν τη γνώση τους, να τις βάζουμε μέσα στο λογισμικό το οποίο επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα που έρχονται από όλες αυτές τις πηγές και τελικά να παίρνονται σωστές αποφάσεις και με αυτόματο τρόπο, αλλά και από τους ειδικούς επιστήμονες γεωπόνους, οι οποίοι εκπαιδεύονται στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων, βλέπουν αυτές τις μετρήσεις και παρέχουν στον παραγωγό έγκαιρη και σωστή συμβουλή για το πότε πρέπει να ποτίσει, με ποια δόση, έτσι ώστε και να μην πάει χαμένο νερό και να μην συμπαρασύρει λιπάσματα τα οποία και βλάπτουν την τσέπη του παραγωγού όταν σπαταλώνται, αλλά και το περιβάλλον, το υπέδαφος με τη μόλυνση των νερών, αλλά και να έχει καλύτερη παραγωγή όταν θα συγκομίσει. Τελικά η ευφυής γεωργία έχει πολλαπλά ωφέλη, δεν έχει ένα όφελος. Αφενός μεν είναι μια διαδικασία που είναι αυτονόητη, αλλά βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, αν ήταν θα το κάναν όλοι μέχρι στιγμής, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Αλλά είναι μια διαδικασία που έχει και οικονομικό όφελος στην τσέπη του παραγωγού, αλλά και περιβαλλοντικό όφελος ταυτόχρονα, χωρίς να χάνει σε κάτι ο παραγωγός. Νομίζω ότι το σύνθημα που αντιπροσωπεύει τον όρο ευφυή γεωργία είναι αυτό που λέμε παράγω περισσότερα, καλύτερα, με λιγότερο κόστος. Θα έλεγα στους φίλους μας τους αγρότες να αναλογιστούν ορισμένες τομές που έχουν γίνει στην ιστορία της γεωργίας παγκόσμια. Ήταν μια μεγάλη τομή και είδαμε τα αποτελέσματά τας όταν φύγαμε από τα ζώα εργασίας και περάσαμε στα τρακτέρ, στους ελκυστήρες. Ήταν μια μεγάλη τομή όταν αναπτύχθηκε η γενετική μηχανική, είχαμε την παραγωγή όχι απλά ποικιλιών βελτιωμένων, υβριδίων κτλ. Ήταν μια μεγάλη τομή όταν μπήκε η χημεία στο χωράφι από την άποψη της θρέψης. Σήμερα είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη τομή που θα αλλάξει το μέλλον της γεωργίας.
είναι αυτό που λέμε θα γίνει το άλμα, ακριβώς με την εφαρμογή της Ευφυΐου Γεωργίας. Ο παραγωγός έχει μόνο να κερδίσει αν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει να κερδίσει χρήμα, έχει να κερδίσει χρόνο και έτσι έμεσα να βελτιώσει το επίπεδο της ζωής του, γιατί θα απαλλαχθεί από περιττές ενέργειες και από δουλειές που κάνει που θα τις κάνουν κάποιοι άλλοι τώρα για αυτόν. Έχει να κερδίσει λιγότερο ρίσκο από το πώς θα εξελιχθεί και αν θα τερματίσει ευνοϊκά η καλλιέργειά του. Έχει να κερδίσει σε περισσότερη απόδοση και σε καλύτερη ποιότητα. Άρα έχει να κερδίσει σε αύξηση του εισοδήματός του, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Και έχει να κερδίσει μέσα από την πιστοποίηση. Είναι κάτι που ίσως ξεχάσαμε να πούμε, ότι με όλα αυτά που κάνουμε, το απότερο που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι όσοι ενταχθούν σε αυτό το σύστημα, η αγροτική καινοτομία πρέπει να φροντίσει, εφόσον τηρούν κάποια πρότυπα συγκεκριμένα και αυτά μπορούν να καταγραφούν, άρα πολύ εύκολα μπορεί να ειχνηλατιστεί και να πιστοποιηθεί το προϊόν τους. Άρα να διαμορφώσει ένα brand name και γύρω από το παραγόμενο προϊόν, που αυτό θα δώσει την προστιθέμενη αξία και θα βοηθήσει την εξωστρέφεια του προϊόντος να κατακτήσουμε αγορές και τα λοιπά. Άρα, όφελος στην τσέπη, όφελος στην υγεία, λιγότεροι ψεκασμοί μιλάμε του ίδιου, γιατί ξέρετε, ένα άλλο θέμα που δεν θίγουμε είναι ότι από τις επαγγελματικές ασθένειες θερίζονται οι αγρότες, ακριβώς λόγω της χρήσης των χημικών για τις αγωγές. Και βέβαια, και ιδιαίτερα υπάρχουν στοιχεία στις αγροτικές περιοχές που είναι υπάρχουν, υψηλή θνησιμότητα από καρκίνους και... Βεβαίως. Και βέβαια το μεγάλο που θα πετύχουμε είναι ότι όπως η σημερινή γενιά αγροτών βρήκε ένα περιβάλλον, ένα έδαφος και καλλιεργεί και παράγει προϊόντα, έχει και μια υποχρέωση να το παραδώσει και στις άλλες γενιές. Άρα το κομμάτι της αειφορικής διαχείρισης του οικοσυστήματος. Νομίζω λοιπόν, και έρχομαι στην αρχή, στο αυτό που ξεκίνησα, ότι ο αγρότης μας μπαίνοντας και παρακολουθώντας αυτό που ήδη εξελίσσεται γύρω του, που άλλοι συνάδελφοί του αγρότες ήδη το ακολουθούν και βλέπουν ωφέλη, μόνο κέρδη μπορεί να έχει. Μπορούμε να έχουμε κάποια στοιχεία από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων στην χώρα μας για αποτελέσματα στις διάφορες καλλιέργειες. Ξέρετε, συχνά αποφεύγω να δίνω στοιχεία για δύο λόγους. Το ένα είναι γιατί είναι τόσο εντυπωσιακά που δεν γίνονται πιστευτά. Ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι είναι δύσκολο να μετρηθούν και δύσκολο κάποιος να περιμένει συγκεκριμένο ποσό που θα ωφεληθεί. Γιατί κάθε καλλιέργεια σε κάθε χρονιά που καλλιεργείται, σε κάθε γεωγραφική περιοχή, έχει σημαντικές διαφορές και από τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργόταν συμβατικά πριν την Ευφυΐ Γεωργία και για το ποιες θα είναι οι κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν, έτσι ώστε να μπορείς να μετρήσεις με ακρίβεια πόσο τελικά ωφελήθηκε από την Ευφυΐ Γεωργία. Αυτό όμως που έχουμε δει εμείς, γιατί την εφαρμόζουμε την Ευφυΐ Γεωργία το 19 είναι ο τέταρτος χρόνος και έχουμε μετρήσει τις εκμεταλλεύσεις στην οποία εφαρμόζεται, τι αποδόσεις είχαν πριν και τι αποδόσεις έχουν μετά, έχουμε δει βελτιώσεις που στη χειρότερη περίπτωση είναι 10% επί την αξία παραγωγής και πολλές φορές ξεπερνάνε και το 30% επί την αξία παραγωγής. Τώρα, να κάνω μια επεξήγηση, τι σημαίνει αυτό σαν μετρήσιμο μέγεθος. Ας πούμε ότι ένα χωράφι παράχει 1.000 ευρώ το στρέμμα και έχει δαπάνες 800 ευρώ το στρέμμα. Άρα 200 ευρώ μένουν στην τσέπη του αγρότη. Είναι το όφελος, το οικονομικό κέρδος. Η αξία παραγωγής λοιπόν είναι 1.000 ανά στρέμμα. 10% σημαίνει 100 ευρώ πάνω στα 1.000. Άρα με την Ευφυΐ Γεωργία ο συγκεκριμένος παραγωγός, αν το όφελος που λέμε είναι 10%, έχει 100, βάζει 100 ευρώ το στρέμμα επιπλέον στην τσέπη του. Εκεί που βάζει 200. Δηλαδή από 200 πήγε στα 300 το κέρδος του. Δηλαδή αυξήθηκε το κέρδος του κατά 50% στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Μιλάμε για τόσο μεγάλες βελτιώσεις από την εφαρμογή της Ευφυΐου Γεωργίας. Και ξέρετε, αυτή η αξιολόγηση που έχουμε κάνει είναι κυρίως από τη μείωση του κόστους παραγωγής και σε κάποιες περιπτώσεις και την αύξηση της ποσότητας παραγωγής.
Αλλά οικονομικό όφελος από την ΕΦΥ Γεωργία έχουμε και με άλλους τρόπους. Έχουμε μεγαλύτερη διαχείριση του ρίσκου των κινδύνων, όπως είπε ο κύριος Τουπής, και οι κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι που απειλούν την παραγωγή, αλλά και οι κίνδυνοι που απειλούν το περιβάλλον, που και τελικά το περιβάλλον, δηλαδή η φυσική πόρη, έχει και αυτό οικονομική αξία για τον ίδιο τον αγρότη. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, το οποίο επίσης μπορεί να οδηγήσει σε προστιθέμενη αξία, όπως επίσης σε προστιθέμενη αξία οδηγεί και αυτό που ανέφερε ο κύριος Τουπής, η πιστοποίηση στην οποία θα προχωρήσουμε σε λίγο καιρό των προϊόντων που παράγονται με ΕΦΥ γεωργία, δηλαδή με γεωργία που έχει μειωμένες εισρωές σε σχέση με τη συμβατική γεωργία, και πολλές αγορές, ξέρετε, επιβραβεύουν οικονομικά αυτού του είδους τα προϊόντα. Άρα μιλάμε και για μια προστιθέμενη αξία που μπορεί να μπει πάνω στο αγροτικό προϊόν. Και αυτό είναι υποχρέωση από τις δεσμεύσεις που έχουμε στον ΟΗΕ, δηλαδή για ενέργειες μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα, γιατί τελικά όλα αυτά που λέμε οδηγούν σε αυτό το πράγμα. Επίσης, θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής, ότι η ΕΦΥ Γεωργία είναι ένα δυναμικό σύστημα από μόνη της. Δηλαδή, αν σε αυτά που είπε ο Φώτης, σκεφτείτε, έχουμε αυτές τις βελτιώσεις, αυτά τα αποτελέσματα, όσο την έχουμε προχωρήσει σε ένα στενό και μικρής κλίμακα στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής. Όσο μπαίνουν καινούργοι και όσο εμείς εφαρμόζουμε, θα βελτιώνονται οι ίδιοι οι αλγόριθμοι, οι συμβουλές που δίνει το ίδιο το σύστημα. Θα μεγαλώνουν. Ναι, γιατί υπάρχει μια ανατροφοδότηση. Όσο ένα πείραμα, όταν το κάνεις στο εργαστήριο, έχεις ορισμένα αποτελέσματα. Όταν το πας σε 10 χωράφια, έχεις 10 αποτελέσματα. Όταν το πας όμως 100, έχεις 1000. Όχι 100. Γιατί πλέον γενικεύεις το αποτέλεσμα, την παρατήρησή σου, φτιάχνεις καλύτερο το όλο το σύστημά σου. Άρα να δούμε και αυτή τη δυναμική, ότι όσο θα μπαίνουν περισσότερα στρέμματα, περισσότερη παραγωγή σε περισσότερες περιοχές με διαφορετικά κλιματολογικά δεδομένα, τόσο θα ολοκληρώνεται το σύστημα, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα. Ή για να το πω και με άλλα λόγια, η ΕΦΥΣ γεωργία, όσο περισσότερο εφαρμόζεται, τόσο πιο ΕΦΥΣ γίνεται. Επειδή με ειδοποιούν από το κοντρόλο ότι θέλουμε περίπου 3 λεπτά για να λήξουμε τον χρόνο μας, θέλω να σας δώσω το λόγο να πείτε έτσι τα τελικά συμπεράσματα και τις στοχεύσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Με τη σειρά. Κοίταξε, νομίζω ότι το κρίσιμο που εμάς μας αφορά είναι σε αυτά τα πρώτα βήματα να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σφάλματα. Κοίταξε, κύριε Στουπή, σφάλματα δεν κάνουν μόνο όσοι δεν κάνουν τίποτα. Ναι, λέω να περιορίσουμε. Με την έννοια ότι πραγματικά ρωτάνε μερικές φορές από τι κινδυνεύει η ΕΦΥΣ γεωργία. Εγώ θα συνόψιζα στο εξής. Πρώτα-πρώτα από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Εσωτερικοί παράγοντες είναι με εμάς που εμπλεκόμαστε. Το να αυτονομούμαστε μερικές φορές, να ελιτίζουμε, να αυτά που κάνουμε να τα κρατάμε για μας, να μην τα βγάζουμε έξω, ή το ανάποδο να θεωρούμε ότι όλα θα μπουν στον αυτόματο πιλότο και στα ρομπότ, επειδή μιλάμε για τεχνολογίες. Ο ανθρώπινος παράγοντας, ο γεωργός, η παρουσία του Συμβούλου είναι αναντικατάστατη, δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση. Το δεύτερο, ας πούμε, είναι η εξωτερική εχθροί που θα τους έλεγα ως εξής. Πρώτον, η προσπάθεια ότι όσο αναπτύσσεται και θα αρχίσει να φαίνεται το αποτέλεσμα και θα συσπυρώνεται από τους αγρότες, είναι σαφές ότι θα πέσουν διαφόρου τύπου συμφέροντα. Εμείς επιμένουμε στον άειλο χαρακτήρα του συστήματος που πρέπει να οδηγεί σε μια συμβουλή. Προφανώς και θα αξιοποιούμε όλα τα τεχνολογικά μέσα που έρχονται, που η βιομηχανία μας προσφέρει, που τα κατασκευάζει και τα γενικεύει. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε την ΕΦΥ γεωργία να υποταχθεί στο συμφέρον της προώθησης της εμπορευματικής. Το τρίτο είναι τι κάνει η πολιτική ηγεσία απέναντι σε αυτό που είπαμε πριν. Δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν προκηρυχθεί το μέτρο 2 ή στρεβλά προκηρυχθεί στο όνομα πώς θα απορροφηθούν πόροι για να μην τους χάσουμε, αυτό υπονομεύει το ίδιο το σύστημα το οποίο υπάρχει. Και βέβαια το ίδιο εξίσου πάλι κινδυνεύουμε από τις καθυστερήσεις και τις παλινοδίες που υπάρχουν σε σχέση με αυτά. Άρα, αντιμετωπίζοντας αυτούς τους κινδύνους, βάζοντας μπροστά τα ωφελήματα που αναλύσαμε, εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι όπως ξεκινήσαμε, έτσι σταθερά θέλουμε να φτάσουμε στους στόχους που χαράξαμε. Κύριε Γατρό Παπαδόπουλο. Ωραία, εγώ να πω ότι επειδή έχουμε πολλές πληροφορίες
και δεδομένα για το τι συμβαίνουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε και πώς σιγά σιγά θα διαμορφωθούν και τα επόμενα χρόνια στη γεωργία μέσα από διάφορα επίπεδα, και από το επίπεδο των επιδοτήσεων και από το επίπεδο του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού και από τις πιέσεις που υπάρχουν σε διάφορους τομείς, όπως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έρχονται στη γεωργία, γιατί η γεωργία παγκοσμίως είναι ένα από τους τομείς που παράγει σημαντικό, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές διελκυστίδες στις οποίες μπαίνει και θα μπει τα επόμενα χρόνια ο Έλληνας αγρότης, τόσες πολλές που πραγματικά πιστεύουμε ότι η ψηφιοποίηση της γεωργίας και συγκεκριμένα η ευφυής γεωργία θα είναι η μοναδική βιώσιμη γεωργία στο σύντομο μέλλον. Για να μπορέσουμε λοιπόν να προλάβουμε το κακό που βλέπουμε να έρχεται, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που βλέπουμε να έρχεται, έχουμε προχωρήσει σε αυτή την επένδυση που είναι καινοτόμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί ξέρετε, η ευφυής γεωργία είναι δύσκολο να την κάνεις σωστά. Και αυτή τη δυσκολία εμείς την έχουμε αφαιρέσει από τον Έλληνα αγρότη. Και από θέμα οικονομικής επένδυσης και από θέμα πολυπλοκότητας. Γι' αυτό έχουμε και τους γεωπόνους συνεργάτες μας, γι' αυτό έχουμε και επιστημονικούς ερευνητές συνεργάτες μας, γι' αυτό έχουμε βάλει και όλη μας την τεχνογνωσία πάνω στις τεχνολογίες για να δημιουργήσουμε μια υποδομή που να μπορεί να καλύψει τον Έλληνα μικροκαλλιεργητή. Είναι κρίμα λοιπόν, πραγματικά είναι μεγάλο κρίμα, αν ο Έλληνας μικροκαλλιεργητής δεν αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα που του δίνεται. Κύριε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δυνατότητα που μας δώσατε σήμερα να έχουμε αυτή τη συζήτηση για την ενημέρωση των παραγωγών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και εμείς ευχαριστούμε. Στο μέλλον θα είμαστε πάλι εδώ να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα μας απευθύνουν οι παραγωγοί. Θα σας καλούμε ή τηλεφωνικά ή και εδώ για να δίνουμε τις απαντήσεις. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν οι δύο ημερίδες που οργανώνει η Αγροτική Καινοτομία την Πέμπτη στις 5.30 ώρα στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ και αντίστοιχα την Παρασκευή 5.30 ώρα στο ξενοδοχείο. Είναι όπως πάμε από εδώ πριν που φτάσουμε Κομωτίνη, δεν θυμάμαι και εγώ το όνομα. Chris and Eve. Chris and Eve. Χρήστος Κέβη. Χρήστος Κέβη. Στην Κομωτινή. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή νύχτα σας.